από κόκκινο. Εάν λοιπόν ο κόσμος συνταυτίζεται με το θέλημα του Θεού, και αυτό εξαρτάται από το δικό μας το θέλουμε, εάν εμείς το θέλουμε, και γι' αυτό γίνονται τα μοναστήρια, διότι μαζεύονται άνθρωποι μαζί που θέλουν μάλλον να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού. Θέλουν να ξαναενωθούν με τον Θεό. Έχουν το ίδιο σκοπό, να καταργήσουν το δικό τους το θέλημα, και αυτό το κάνουν με την υπακοή. Αυτό έχει υπακοή. Διώχνω το δικό μου το εγώ. Φεύγει το δικό μου το θέλω. Οπότε όταν φεύγει το δικό μου το θέλω, ενώνομαι τόσο πιο γρήγορα με το Θεό. Τόσο πιο γρήγορα ενώνομαι το Θεό. Γιατί συνταυτίζεται το θέλω με το θέλω του Θεού. Και γι' αυτό κάνουν οι υπακοή, είπαμε, στον Οικουμένο. Γι' αυτό δηλώνεται η υπακοή αυτή. Το ίδιο έκανε ο Χριστός, έγινε υπεράρχος μέχρι θανάτου. Θανάτου δεν σαν δικού. Δεν έφερε αντίρρηση. Άρα λοιπόν, το ίδιο θέλημα κάνει ο κόσμος, και γι' αυτό ο κόσμος όσο περνάει και έχει το δικό του θέλημα, απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού. Άρα, εάν μέσα από τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ψυχές που δεν μπορούν να ακολουθήσουν το θέλω το δικό τους, δεν θέλουν να ακολουθούν το θέλω το δικό τους. Θέλουν να ζήσουν με το θέλω του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν δικές τους κοινωνίες. Έτσι δημιουργήθηκε η κοινωνία της ερήμου, έτσι δημιουργήθηκε η κοινωνία πάνω στα βουνά, τα μοναστήρια και ούτω καθεξής. Έτσι γίνανε ξεχωριστές κοινωνίες από ανθρώπους οι οποίοι ποθούν και θέλουν να ενωθούν με τον Θεό. Και τους λέει, όσο μένουμε στον κόσμο, δεν μπορώ αυτό να το πετύχω στην τελειότητα, σε τέλειο βαθμό. Γιατί ο κόσμος εντοπονηρό κοίται, όπου λέει αλλού. Αυτό λοιπόν τον κόσμο λέει, τον αποτάσσεσαι, και λέει, ναι, του Θεού συνεργούντος τι μη επάρχει. Αποτάσσομαι το ίδιο θέλημα, αποτάσσομαι τον κόσμο, δηλώνω υπακοή και προσέρχομαι στην αδελφότητα αυτή. Και γι' αυτό η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι σχετική με το από πάνω. Παραμένεις στο μοναστηρίο και τι ασκήσει, έως εσχάτη σου αναπνοείς. Υπόσχεσαι λοιπόν ότι θα μείνεις αυτή εδώ την κοινωνία μαζί μας, που θα αγωνιστούμε μαζί μέχρι θανάτου, μέχρι τελευταία σου αναπνοείς, για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Θα μείνεις μαζί μας, ή μήπως είναι μια επιπόλαιη σου σκέψη. Και γυρίζει και λέει, ναι, του Θεού συνεργούντος είναι πάθη. Ναι, Κύριε, αυτό θα το κάνω. Θα μου πείτε και τι γίνεται με αυτούς που παραβαίνουν αυτή την εντολή. Θα στο δει πιο πριν. Δεν θα κριθείς, λέει, ανάλογα με αυτά τα οποία είπες, αλλά εάν φύλαξες αυτά τα οποία ομολόγησες, εάν αυτά τα οποία ομολόγησες, εάν τα τήρησες. Και έλεγε παραπάνω. Εκεί που είπε, άνοιξε τα όρτα της καρδιάς σου. Και το ένα πάει συνέχεια μετά το άλλο. Βλέπουμε που λέει μετά, σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοή, τον προεστώτη. Στον προεστώτα, στον οικούμενο ή την οικουμένη. Σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοή και πάση την εχριστό αδελφότητα. Σώζεις λοιπόν, θα σώσεις, δηλαδή θα εφαρμόσεις και θα τηρήσεις μέχρι το θάνατό σου αυτή την υπακοή που λες πιο πάνω. Και την οποία υπακοή θα την κάνεις στον προεστώτα, αλλά και σε όλη την αδελφότητα. Στις αποφάσεις του Οικουμένου και στην απόφαση ό,τι αποφασίζει όλη η αδελφότητα, θα το εφαρμόσεις ή θα κάνεις το δικό σου θέλημα. Και λέει, ναι, του Θεού συνεργού του στην υπακοή.
βλέπετε ότι όλοι έχουν να κάνουν με το ίδιο θέλημα, το οποίο έχει να κάνει σχέση με τη σωτηρία μας. Αν το ξεκίνησε και κάνει και μέσα στο μοναστήρι, το δικό σου γεράκι, χάνει την ψυχή σου. Αρχίζει και αποκόπτεσαι πάλι όταν εφαρμόζει το δικό σου θέλημα. Όπως αποκόπτηκε ο Αδάμ και η Εύα, κάνοντας, και όπως αποκόπτονται όλοι οι άνθρωποι που ζουν στην κοινωνία, από την ώρα που δεν εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού και βάζουν το δικό του το εγώ, το δικό του το θέλω, αυτομάτως αρχίζει η ανεξαρτοποίηση και μέσα στην αδελφότητα. Αρχίζει και δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο ηγούμενος. Και για το η αδελφότητα πώς σκέφτεται. Σκέφτεται όπως σκέφτεται ο ηγούμενος. Ο ηγούμενος πώς σκέφτεται, όπως σκέφτεται η αδελφότητα. Όπως είναι η Αγία Τριάδα, υπάρχει ένα θέλω. Μπορεί να είναι πολλά πρόσωπα μαζί, αλλά υπάρχει ένα θέλω. Μία θέληση, μία σκέψη, μία επιθυμία. Και έτσι βαδίζει μπροστά και προχωρεί ο άνθρωπος. Αν αποκόπτεται, το λέει και πάλι μία προβατάκι που κόβεται από το μαντρί και τρώει ο λίγος. Θα θέλει το ίδιο πράγμα, αρχίζει η αποστασιοποίηση και της αποποίηση. Από τη στιγμή που αρχίζω και έχω ένα δικό μου τρόπο σκέψεως. Δηλαδή αυτό δεν είναι σωστό έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, αυτό το έκανε λάθος ο ηγούμενος ή λάθος απόφαση που πήρε η αδελφότητα. Τη στιγμή που αρχίζω και σκέφτομαι έτσι, ήδη έχω βάλει το δικό μου σκεπτικό να σκεφτεί διαφορετικά. Αυτό δεν έκανε το διάβολος τον νόμο την Εύα. Δεν είναι έτσι που σας τα είπε ο Θεός. Είναι λάθος αυτό, το καταλάβατε καλά, λάθος είναι. Αυτό που είναι, είναι φοβάται ο Θεός εκείνο και εκείνο. Μην γίνετε κι εσείς θεοί. Μην ανεξαρτοποιηθείτε, γίνετε μονάδες και πάρετε τη θέση. Επομένως, βλέπετε και γι' αυτό λέει, έχει άμεση όλα αυτά τα πράγματα την αρχή που διαβάζουμε, έτσι, τον τρόπο της μιμήσεως της ζωής, που επιθυμεί να αξιοθεί το αγγελικό τάγμα, να μην το μιμηθεί. Γιατί οι άγγελοι, γιατί αναφέρει το αγγελικό τάγμα. Γιατί οι άγγελοι είναι αυτοί οι οποίοι υπακούν μέρα και νύχτα στον Θεό. Και εφαρμόζουν το άγγελμά του. Γιατί το λέγονται άγγελοι. Άγγελοι είναι το αγγελιοφόρο. Ό,τι πει ο Θεό αυτό εκτελούν. Αυτομάτω. Το αφαίρουν το άγγελμα του Θεού. Δεν έχουν δικαιότητα σε κάτι να μα πούνε οι άγγελοι. Έχουν να μας πει ό,τι λέει ο Θεός. Ή θα μας φέρουν τα λόγια του Θεού ή θα το ξεχωρίζουν το Θεό. Ταυτίζεται το θέλημά τους με το θέλημα του Θεού. Ταυτίζεται η επιθυμία τους με την επιθυμία του Θεού. Έχουμε μια ταύτιση. Από την ώρα που έπαψε η ταύτιση, δημιουργήθηκε ο Σατανάς. Το τάγμα που έπαψε να ταυτίζεται, έγινε αυτόνομο και όσο αυτονομήθηκε και καταδικάστηκε. Μακρύ. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα πάλι πόσο σημαντικό είναι πάλι και εδώ η υπακοή. Η οποία υπακοή έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του ηγουμένου. Αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Αλλά και σε όλη την αδελφότητα όμως. Και σε όλη την αδελφότητα. Και η υπακοή πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι δεν είναι, θα λέγαμε, αυτό είναι το τέλειο το να εφαρμοστεί. Γιατί έχουμε την υπακοή κατά την οποία δεν έχουν φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο που να συνταυτίζεται το θέλω μου με το θέλω της αδελφότητας και με το θέλω του ηγουμένου. Αυτό φτάνουμε πλέον στη σκορπή. Εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Που είναι η τέλεια υπακοή. Η λεγόμενη θεληματική υπακοή. Όχι θεληματική υπακοή, δηλαδή διψάω και μου λέει εγώ πιες νερό. Και λέω βεβαίως και θα πιω και τη διψάω. Το ζήτημα είναι να μην διψάω, να είμαι γεμάτος από νερό. Και όταν μου πει πιες νερό εγώ θα πιω. Και μου έρχεται να κάνω με το. Και να το πίνω μάλιστα με χαρά.
Εάν δεν μπορώ, αυτή είναι η θεληματική υπακοή. Ταυτίζεται το θέλημά μου με το θέλημα της αδελφότητας, με το θέλημα του ηγουμένου. Έχουμε ταύτιση. Έχουμε όμως και την υπακοή υποχρεωτική. Δεν το θέλω, γιατί δεν έχω φτάσει στο τέτοιο, αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω και διαφορετικά, γιατί ξέρω ότι αν κάνω διαφορετικά, αυτονομούμε, οπότε χάνω την υπακοή μου, άρα αυτονομούμε, απομακρύνομαι και χάνω την ψυχή μου, οπότε τι κάνω, βιάζω τον εαυτό μου, πιέζω τον εαυτό μου και κάνω αυτό που μου λένε, δια της βίας. Βιάζομαι μέσα μου, πιέζομαι. Το κάνω όμως. Αυτό μου φαίνεται χαρά μετά. Αυτό μετά μου φαίνεται χαρά, γιατί τελικά τι, δεν αυτονομήθηκα, δεν έκανα το δικό μου τελικά. Και αυτό έρχεται ο Θεός και το επιβραβεύει. Αυτό έρχεται ο Θεός και το επιβραβεύει. Θυμηθείτε μέσα στο γεροντικό που έστειλε τον άλλον ο ηγούμενος με το καλάθι να πάει να φέρει νερό. Του λέει, θα πάρεις τον καλάθι, δεν θα πάρεις τον καλάθι. Δεν γύρισε ο μοναχός να πει, αλλά αυτό το μυαλό δεν του κόβει με τίποτα. Δεν γύρισε τέτοιο πράγμα. Στο σου ηγούμενο, το καλάθι να φέρω, το πηγάρι το νερό. Και πώς έρθει το νερό εδώ πέρα. Με το καλάθι, με το καλάθι. Συντάξει το θέλω, έστω και αν πήγαινε μακριά. Συντάφτισε το θέλω του με το θέλημα του ηγουμένου. Και δεν αγανάκτησε. Και όταν γύρισε πίσω, έφερε νερό μέσα στο καλάθι, ένα τέτοιο γεροντικό.